για το θέμα του ATACMS, υπήρχε μία απόφαση, υπήρχε η απόφαση της 31ης Ιουλίου του 2014 στη Βουλή, της απόφαση της Επιτροπής της Βουλής, κατόπιν εισήγησης βέβαια και του ΣΑΓΕ, του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, και του Συμβουλίου Άμυνας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για αγορά ακριβώς αυτού του συστήματος και για εξυγχρονισμό γενικότερα των συστημάτων, των ρουκετοβόλων συστημάτων MLRS. Υπήρξε απόφαση, υπήρξε χρηματοδότηση, δηλαδή η χρηματοδότηση υποτίθεται ότι ήταν κλειδωμένη, είχε προβλεφθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και μιλάμε για το 2014, δεν μιλάμε για παλαιότερα. Έκτοτε ουδέν και ουδής ασχολήθηκε γι' αυτό. Γιατί? Είναι αυτό που λέω, ότι πολλές φορές υπάρχει ένα όρατο χέρι που σταματάει οτιδήποτε έχει να κάνει με την απόκτηση από την Ελλάδα στρατηγικών δυνατοτήτων, δηλαδή δυνατοτήτων οι οποίες υπερβαίνουν δυνητικά και την ελληνοτουρκική διαμάχη και απλώνονται ευρύτερα. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο αυτού είναι η αλλαγή της απόφασης, ελπίζω όχι ακόμα οριστική, αλλά εν πάση περιπτώσει η διαφαινόμενη αλλαγή της απόφασης από τις φρεγάτες Μπελαρά, τις γαλλικές φρεγάτες Μπελαρά με πυράβλους Κάλπ, οι οποίες φρεγάτες Μπελαρά με πυράβλους Κρούζ Σκάλπ διαδέχθηκαν τις ΦΡΕΜ, που ήταν η αρχική απόφαση του 2007 και ουδέποτε και αυτή υλοποιήθηκε, επίσης για λόγους άγνωστους και που μάλλον έχουν να κάνουν με αυτό το αόρατο χέρι που σταματά τέτοιου είδους προμήθειες, αντικαταστάθηκαν ή μάλλον πάνε να αντικατασταθούν με τι? Ουσιαστικά με φρεγάτες παράκτειας άμυνας. Είναι πραγματικά αστείο το γεγονός ότι εκεί που πηγαίναμε να πάρουμε φρεγάτες προβολής ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο, φρεγάτες που θα γεφύρωναν την απόσταση μεταξύ της Κρήτης, της Ρόδου και της Κύπρου, φρεγάτες που θα εξασφάλιζαν αντιεροπορική άμυνα σε ολόκληρο το στόλο, όχι έξω από τη Σκύρο ή έξω από τη Λίμνο, αλλά νότια του Καστελόριζου, στα μαύρα νερά, να το πούμε όπως λένε και στο πολεμικό ναυτικό της Ανατολικής Μεσογείου, ξαφνικά επιστρέψαμε και παίρνουμε φρεγάτες οι οποίες έχουν περιορισμένη δυνατότητα να επιχειρήσουν κατά αυτόν τον τρόπο, με αυτές τις ανάγκες. Δηλαδή έχουν ένα ραντάρ το οποίο ανοιχνεύει μαχητικά αεροσκάφη στα 250 χιλιόμετρα έναντι των 500 χιλιόμετρων των Μπελαρά. Έχουμε σκάφη τα οποία φυσικά δεν έχουν πυράβλους Κρούζ, και εκείνο είναι και το κρίσιμο για το πολεμικό ναυτικό. Το πολεμικό ναυτικό χρειάζεται αυτή τη στιγμή να ξεκουράσει εντός εισαγωγικών την πολεμική αεροπορία από τέτοιου είδους αποστολές. Χρειάζεται να είναι το αγκάθι στα πλευρά της Τουρκίας. Χρειάζεται να είναι να έχει πλατφόρμες οι οποίες θα μεταφέρουν την ελληνική ισχύ στα βάθη της Ανατολικής Μεσογείου και θα κάνουν πραγματικότητα το μέγατο της θαλάσσης κράτος. Ανταυτού παίρνουμε μία εξαιρετικά, όχι παίρνουμε, ζητάμε, συζητάνε ακόμα και λένε ότι θα στείλουν μία αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος. Γιατί? Για φρεγάτες οι οποίες και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι άκρως προβληματικές στη χρήση τους, οι μηχανές τους έχουν σοβαρότατα προβλήματα και σοβαρότατα λατώματα, αλλά έχουν και κάτι άλλο. Ή μάλλον δεν έχουν. Δεν έχουν πυράβλους Κρούζ. Που αν εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή πρέπει να προμηθευτεί μία πλατφόρμα, το πολεμικό ναυτικό είναι μία πλατφόρμα που θα του δίνει τη δυνατότητα να χτυπήσει εχθρικούς στόχους στο βάθος της εχθρικής ενδοχώρας. Και αυτή να είναι η απειλή, η πραγματική απειλή, και αυτό να είναι και το στρατηγικό πλεονέκτημα. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε τώρα στις φρεγάτες της ΜΕΚΟ ή τις φρεγάτες της Κορτενάγερ κάποιας παλαιότερης εποχής, και όμως είναι έτοιμοι στο όνομα ενός
μιας διπλωματίας των εξοπλισμών, μιας ακατανόητης, να το πούμε έτσι, διπλωματίας των εξοπλισμών, να περάσουν σε, να προμηθευτούν ιδίου κόστους περίπου, φρεγάτες, οι οποίες δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να περιπολούν στις ακτές. Τι έχετε να πείτε από αυτού, κύριε Γρυβά? Ναι, εγώ θα πήγαινα ένα βήμα παραπέρα. Θα έλεγα το εξής, ότι όπως πολύ σωστά είπατε, φαίνεται ότι κατά κάποιο τρόπο οδηγούμαστε στο παρελθόν. Δηλαδή αναζητούμε μια φρεγάτα, μια μονάδα επιφανείας, η οποία να είναι η τέλεια φρεγάτα για το 1981, όταν εισήλθαν σε υπηρεσία η Έλλη και η Λίμνος. Λοιπόν, οι αντιλήψεις αυτές, εγώ δεν θα μπω να εξετάσω καθόλου στη διαδικασία, να εξετάσω καθόλου αν είναι προβληματικές, αν δεν είναι, ο σκάφη δηλαδή. Ας πούμε ότι είναι τέλεια ο σκάφη και έχουν ακριβώς τα όπλα που λένε. Δεν εξετάζεται καθόλου η ύπαρξη από πλευράς Τουρκίας αυτό που είπα πριν, πλεγμάτων χερσαία εδραζόμενων, πλεγμάτων αντιπρόσβασης και άνοιξης περιοχής. Ξέρετε, αυτή η λογική της γαλάζιας πατρίδας της Τουρκίας είναι ουσιαστικά, η Τουρκία κάνει μια γεωπολιτική επιχωμάτωση. Θεωρεί το Αιγαίο, το θεωρεί ως προέκταση της δικής της θεριάς. Αυτό έχει και μια στρατιωτική διάσταση. Κάνουν ακριβώς αυτό που κάνουν οι Κινέζοι στην Νότια Ινδική θάλασσα. Δηλαδή τοποθετούν, αναπτύσσουν οπλικά συστήματα που θα εξαπολύονται από τη στεριά, που είναι φτιαγμένα έτσι όμως για να χτυπούν θαλάσσιους στόχους. Και αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, δυστυχώς. Πολύ πριν οι Κινέζοι παρουσιάσουν τον πρώτο αντιπλοϊκό βαλιστικό πυραυλό, τον Dongfeng 21D, οι Ισραηλινοί, μιλάμε νομίζω ήταν το 2004, είχαν παρουσιάσει έναν βαλιστικό πύραυλο μικρού σχετικά βεληνικού στον Λόρα, με 300 χιλιόμετρα βεληνικές, που από τότε οι Ισραηλινοί λέγανε ότι αυτός ο πύραυλος είναι φτιαγμένος για να μπορεί να χτυπάει και κινούμενους στόχους επιφανείας. Λοιπόν, και ο πύραυλος αυτός παρουσιάστηκε, βγήκε στη δημοσιότητα για πρώτη φορά όταν τον παρουσίασαν στους Τούρκους, στο τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, που τότε είχαν στενότατες σχέσεις. Πάει να πει ότι από τότε οι Τούρκοι συζητάγανε για παρόμοια δόγματα, όπλα και αντιλήψεις. Και πλέον δεν είναι μόνο το ότι συζητάνε, έχουν αναπτύξει αυτό που λέμε πλέγματα αναγνώρισης κρούσης, δηλαδή συνδυασμό αισθητήρων, ιδιαίτερα πάνω σε μη επανδρωμένα αεροχήματα ή μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας, όπως το ULAC που παρουσίασαν πριν λίγο, το οποίο είναι πραγματικά σύμμετρη απειλή για εμάς, συνδεδεμένα με οπλικά συστήματα προσβολής. Πριν το Σεπτέμβριο που μας πέρασαν, παρουσίασαν ένα πολλαπλό εκτοξευτήρου κετών των 280 χιλιοστών με ενεργή καθοδήγηση λέιζερ, συνδυασμένων με το UAV, το Akinji. Λοιπόν, θα πηγαίνει το Akinji, λοιπόν, θα κάνει κατάδειξη στόχου και οι ρουκέτες θα φεύγουν και θα μπορούν να χτυπάνε και θαλάσσιους στόχους. Και αυτό είναι απλά η κορυφή του παγόβουνου. Λοιπόν, είναι δεδομένο, λοιπόν, πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο, ότι αν όχι σήμερα, αν όχι χθες, μέσα στην επόμενη δεκαετία, θα υπάρχουν τόσο πυκνά πλέγματα αντιπρόσβασης και άνοιξης περιοχής της Τουρκίας, που οποιαδήποτε ελληνική μονάδα, μεγάλη μονάδα επιφανείας θα βρίσκεται μέσα στο βεληνικές τους, θα είναι απλά ένας κινούμενος στόχος. Θα αποτελεί αχίλια πτέρνα της ελληνικής άμυνας. Και δυστυχώς, μονάδες επιφανείας με μικρό βεληνικές των όπλων τους και με μικρή εμβέλεια των αισθητήρων τους, για να έχουν μια στοιχειώδη λειτουργία μέσα στα πολεμικά δρόμενα, αναγκαστικά πρέπει να είναι κοντά στις ακτές του αντιπάλου. Άρα λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς θέλουμε. Φτιάχνουμε δηλαδή, συζητάμε, δεν με ενδιαφέρει αν είναι αμερικάνικες, αν είναι ρωσικές, αν είναι γαλλικές, αν είναι οτιδήποτε. Επαναλαμβάνω, ή αν είναι καλά τα σκαριά, ή αν είναι καλές τεχνολογίες. Με ενδιαφέρει ακριβώς αυτό που είπατε. Δηλαδή, προβολή ισχύως, ναι, σε τι βεληνική. Εάν αυτά τα βεληνική είναι τέτοια που δεν επιτρέπουν το να λειτουργείς έξω από την εμβέλεια αυτών των πλεγμάτων και να μπορείς να διεισδύεις μέσα σε αυτά, τότε έχεις πρόβλημα. Δηλαδή δίνεις λεφτά ουσιαστικά για να συνεργαστείς εντός εισαγωγικών με τον αντίπαλο, ώστε να του προσφέρεις ωραίους, ζουμερούς στόχους. Οφείλουμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Και εν πάση περιπτώσει, οι Ηνωμένες, και εδώ πρέπει αυτό που έλεγα πριν, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες τι ακριβώς οπλικά συστήματα μας δίνουν? Γιατί στις αρχές του 2000, δεκαετία του 2000, αυτό που μας προσέφεραν για το ναυτικό ήταν το σύστημα αεράμυνας, το Aegis, με πράγματι δυνατότητες, της ίδιας εταιρείας παρεπιπτόντος, λοιπόν, με δυνατότητες αεράμυνας περιοχής, δηλαδή δυνατότητα προβολής ισχύως στον αέρα σε μεγάλα βεληνική. Σήμερα γιατί δεν μας δίνουν κάτι αντίστοιχο και έχουμε οπισθοχωρήσει στο βαθύ παρελθόν? Ή αν μας δίνουν, δεν το θέλουμε εμείς? Δηλαδή εδώ υπάρχουν ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Και όπως επίσης πολύ σωστά είπατε, το θέμα δεν είναι μόνο μια πλατφόρμα να αμήνεται. Έστω ότι παίρναμε, τι να πω, ότι η ενεργειακά παιδεία μας δίνανε οι εξωγήινοι και φτιάχναμε ένα πλοίο και ήταν κλεισμένο μέσα σε αυτό το θόλο και δεν παίρναγε τίποτα. Το θέμα είναι να κάνει προβολή ισχύως και ειδικά να μπορεί να χτυπήσει στόχους επιφανείας αλλά και χερσαίους στόχους
σε μεγάλη απόσταση, με μεγάλη ακρίβεια πλήγματος, έτσι ώστε να πλήξουμε στρατηγικά κομμάτια της τουρκικής πολεμικής αρχιτεκτονικής, όπως είναι στις στοιχείες των S-400 για παράδειγμα. Λοιπόν, εάν δεν παίρνουμε τέτοια όπλα, όχι μόνο δεν τα χρειαζόμαστε, όχι μόνο μας είναι άχρηστα, είναι δυνητικώς επικίνδυνα.